Στην ερώτησή τους προς τον Υπουργό Παιδείας, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, οι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Μαθίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Λάζαρος Τσαφδαρίδης, αναφέρουν: «Η χώρα μας τα τελευταία 3 χρόνια βρίσκεται στη δίνη μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης. Το ελληνικό δημόσιο περικόπτει συνεχώς τις δαπάνες του και οι συμπολίτες μας, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θυσίες. Στα πλαίσια αυτά, κάθε ευρώ που εκταμιεύεται από το δημόσιο ταμείο θα πρέπει να ελέγχεται σε ό,τι αφορά τη διάθεσή του αλλά και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Επειδή τα τελευταία 2 έτη υπήρξαν περικοπές μισθών τόσο στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιχορηγεί τους αθλητικούς φορείς και ομοσπονδίες για την ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλητισμού αλλά και για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων», ερωτά το αρμόδιος Υπουργός. «Σε τι ποσό ανήλθε για τα έτη 2010 και 2011 η ετήσια τακτική και έκτακτη επιχορήγηση των αθλητικών ομοσπονδιών, ποιο είναι το ποσό που διατέθηκε από αυτές για την ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλητισμού, ποιες είναι οι μέσες ετήσιες αποδοχές των υπαλλήλων των αθλητικών ομοσπονδιών συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης και παράστασης, επίσης ποιες είναι οι ετήσιες αποδοχές των υπαλλήλων του ΟΑΚΑ, ΣΕΦ και Αγίου Κοσμά, καθώς και των διευθυντών και συντονιστών διευθυντών αυτών, τι μειώσεις έχουν υποστεί τα τελευταία 2 χρόνια οι μισθοί των εν λόγω υπαλλήλων και διευθυντών».